δύναμη ψυχή συγγενής, ο 70χρονου ιερέα από τη Σιτία, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από νοσηλεία στη ΜΕΦ του Παγνή, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανά του, δίνοντας ζωή σε 5 συνανθρώπους μας. Η λήψη των οργάνων του ιερέα, ύπατος νεφρών και κερατοειδών, έγινε χθες το βράδυ στο Παγνή. Πολύ καλή, όποιος μπορεί να το κάνει, φυσικά. Πρέπει να το κάνουμε όλοι, να γίνουμε δωρητές οργάνων, για να σωθεί κάποια ζωή που τη χρειάζεται, νεότερη, μεγαλύτερη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σε αυτό το κομμάτι? Όχι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Ενημέρωση, βέβαια, και να ανοίξει και το μυαλό του κόσμου. Όλοι πρέπει να το κάνουμε. Το ΥΠΑΡ θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Μπολόνιας στην Ιταλία, ενώ οι νεφροί αφαιρέθηκαν από την ομάδα του Λαϊκού Νοσοκομείου της Αθήνας και κερατοειδείς από γιατρούς του Παγνή. Συγγενείς του 70χρονου ιερέα από τη Σιτία, μέσα στη θλίψη τους, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά οργάνων, αποδεικνύοντας την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση. Ασφαλώς είναι μια πράξη αγάπης και είναι και πράξη γενναιότητας. Αφού μπορούμε να κάνουμε δωρεά οργάνων, γιατί να μην δώσουμε μια άλλη ζωή να ζήσει? Άρα όπως θα το πάρεις το πράγμα, είναι θεάρεστη πράξη. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Καλά το έκαμε, ανάλογα από το σκέφτο κάθε άνθρωπος πράττει. Άλλος το θεωρεί λάθος, άλλος το θεωρεί σωστό. Άλλος το βλέπει έτσι, άλλος το βλέπει έτσι. Εγώ το βλέπω σωστό. Θέλει πολλά ακόμα. Θέλει πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και νομίζουν ότι στον άλλο κόσμο θα είμαστε όπως είμαστε. Πρόκειται για έναν εκτίμητο δώρο ζωής, με τη ζωή να χαμογελά σε 5 συνανθρώπους μας. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιείται η κοινωνία και να προσφέρει ό,τι μπορεί για τη ζωή των συνανθρώπων. Αλλά θεωρείται πια δεδομένο ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τέτοιες δωρεές. Τώρα ανάλογα την κατάσταση και την ψυχολογία της οικογένειας. Σε επίπεδο χώρας, οι μεταμοσχεύσεις καταγράφουν σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ το 2023 ήταν η πιο καλή χρονιά της τελευταίας 15ετίας, καθώς 87 οικογένειες ζωτών συνένεσαν στη δωρεά των οργάνων, δίνοντας ζωή σε πάνω από 200 ασθενείς, σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.